Γεια σας! Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με snacks και ναι, πολύ καλά μαντέψατε από τον τίτλο. Θα είναι πόκι, αυθεντικά, ιαπωνικά, ασιάτικα εν πάση περιπτώσει, που τα βρίσκουμε εδώ στην Ελλάδα. Τι εννοείς πως τα βρήκα στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να μου ξεφύγουν, ναι. Παιδιά, είχαμε πάει εντελώς τυχαία σε ένα event με την Άννα και περνούσαμε από ένα ασιάτικο σούπερ μάρκετ. Και της λέω, μήπως να μπούμε μέσα, να χαζέψουμε. Και αυτό που είδα ήταν ο παράδεισος. Είχε πάρα πολλά snacks από αυτά που είχα δοκιμάσει και το σημαντικότερο είναι ότι είχε πόκι σε πάρα πολλές διαφορετικές γεύσεις. Πήρα όλες τις γεύσεις που είχε. Και υπήρχε και άλλη μία που δεν θα τη δείτε ποτέ, γιατί αν με παρακολουθείτε στο Instagram, το ξέρετε ήδη ότι η μανούλα μου έφαγε αυτά τα πόκια. It was at this moment he knew. Ήτανε πόκι φράουλα, δεν πειράζει γιατί έχουμε ξαναδοκιμάσει το κανάλι, αλλά έχουμε και κάποια άλλα πόκι φράουλα τα οποία είναι λίγο διαφορετικά και ευτυχώς δεν έφαγε εκείνα. Τα στοιχεία του μαγαζιού θα σας τα έχω από κάτω, αυτό το μαγαζί βρίσκεται στην Αθήνα, στο Μεταξουργείο, δεν θυμάμαι ακριβώς τη διεύθυνση, αλλά θα σας την έχω από κάτω, δεν υπάρχει κάποια συνεργασία με το κατάστημα, ήταν μια γλυκύτατη κινεζούλα εκεί πέρα, δεν ξέρει καν ότι κάνω βίντεο και είδε απλά μια τρελή να παίρνει κουτιά από πόκι. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι τα μεγάλα πόκι κόστιζαν μόνο 1,5 ευρώ και τα μικρά 1,3. 30, ενώ στο eBay που τα είχα βρει έκαναν πάνω από 2-3 ευρώ. Από τον ενθουσιασμό μου λοιπόν πήρα όλα αυτά. Είναι 7 διαφορετικά πόκι και τι περιμένουμε, πάμε να το δοκιμάσουμε. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσω με το πρώτο, το οποίο έχει ένα πάντα απ' έξω και από ό,τι φαντάζομαι έχει γάλα, λέει milk. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτά που γράφει. Γενικά σε όλα αυτά που πήρα δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και από πίσω η περιγραφή δεν είναι καν στα αγγλικά, παίζει να είναι στα γαλλικά. Αυτά τα πόκι γενικότερα τα είχα βρει σε πάρα πολλά ξένα site, αλλά δεν μου είχε τύχει ποτέ σε κουτί, οπότε ήρθε η ώρα να το δοκιμάσουμε. Έχει μέσα μια γλυκύτατη συσκευασία με πάντα. Γενικότερα, άμα δεν το ξέρετε, έχω μια λατρεία με τα πάντα, μια δυναμία. Και είναι κάπως έτσι, φαίνεται να είναι cookies τα συγκεκριμένα. Για να δούμε τι γεύση έχουν. Παιδιά, είναι λες και είναι κούκι ωραίο, βουτυγμένο σε πόκι και μπισκότο σοκολάτας. Είναι τέλεια, wow, φανταστικά, θα πάρουν ένα 10, πρώτο και καλύτερο που λέμε. Πάμε στο επόμενο μικρό λοιπόν, που είναι αυτό εδώ, αυτό πρέπει να είναι ένα μαϊμουδάκι, με μπανάνα. Πόκι με μπανάνα. Λίζα, θα δεις, θα κάνει μπανάνα. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ. Wow, είμαι super ενθουσιασμένη. Ελπίζω να είναι και αυτό το ίδιο καλό. Αλλά για να δούμε μισό λεπτάκι. Εδώ πέρα, η συσκευασία του. Κάνει κόλπα, παιδιά. Oh my god, δείτε τι ανακάλυψα! Άμα ανοίξει τη συσκευασία, γίνεται έτσι, το βλέπετε. Και έχει ανθρωπάκι από μέσα. Το ίδιο λογικά γίνεται και με το πάντα. Δείτε και το πάντα! Πόσο τέλειο είναι! Τέλειο διασκεδαστικό, μου φτιάξε τη μέρα αυτό εδώ. Και ας μην περιμένουμε άλλο. Πάμε να το ανοίξουμε, να δοκιμάσουμε τέλος αυτό το πόκι. Μέσα είναι κάπως έτσι, είναι λίγο πιο μέτρα η φατσούλα που έχει. Είναι που συνδυάζεται με το κουτί και τη συσκευασία, πολύ έξυπνο. Το πόκι μυρίζει μπανάνα 1000%, το ξυλάκι του είναι το ίδιο με το άλλο. Γενικά θυμίζει πάρα πολύ με το άλλο, απλά μυρίζει μπανάνα. Για να δούμε. Είναι καλό, αλλά όχι όσο το άλλο. Αυτό θα πάρει ίσως και ένα 7, δεν με ενθουσίασε τόσο πολύ όσο το άλλο, αλλά είναι okay. Έχουμε και το πόκι φράουλα που σας έλεγα και είναι ένα κουραλάκι και είναι πόσο γλυκούλι. Θα φτιάξουμε και αυτού τη συσκευασία να δω πώς είναι. Oh my god! Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, παλεύω να το δείτε στην κάμερα. Αλλά έχει μάτια καρδούλες! Πόσο τέλειο, cute! Λιώνω, πεθαίνω, σβήνω, χάνομαι. Μέσα λοιπόν είναι το πιο γλυκό πράγμα που έχω δει ποτέ σε snack και για να δούμε και τι γεύση έχει. Πραγματικά και αυτό μοιάζει πάρα πολύ με τα προηγούμενα. Μυρίζει τέλεια φράουλα, αλλά το μπισκοτάκι του είναι σαν τα κλασικά πόκι και όχι σαν σοκολατένιο όπως ήταν τα προηγούμενα. Καταπληκτικό. Φανταστικό. Παιδιά, αυτό θα πάρει ένα 9. Δεν είναι τόσο καλό όσο το πρώτο, αλλά είναι πάρα μα πάρα πολύ καλό. Και λυπάμαι που είναι τόσο λεπτούτσικα, θα ήθελα να είναι λίγο πιο χοντρά. Και τελειώσαμε με τα μικρά, πάμε στα μεγάλα. Λοιπόν, έχουμε το κλασικό πόκι, αυτό εδώ με την κλασική συσκευασία, που πραγματικά νομίζω ότι δεν έχει τύχει ποτέ να δοκιμάσω το
αυθεντικό, κλασικό πόκι στην κόκκινη συσκευασία. Νομίζω δεν μου έχει τύχει ποτέ. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Δεν θυμάμαι και όλα μου τα βίντεο. Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι, καλό θα είναι. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Το κλασικό πόκι λοιπόν είναι κάπως έτσι και όπως μπορείτε να δείτε, έχει πιο μεγάλη συσκευασία που έχει πιο πολλά πόκι μέσα. Μυρίζει σοκολάτα, μαύρη σοκολάτα, δεν είναι γάλακτος, αυτό δεν το θυμόμουν. Άμα σας πω ότι δεν μου αρέσει, θα είμαι τρελή, ας πούμε. Δεν θα πηγαίνει κάτι καλά με μένα. Μου αρέσουν όλα τα άλλα πόκια εκτός από τα κλασικά. Είναι λίγο πικρή η σοκολάτα του, παιδιά. Δεν τρελαίνομαι. Θα πάρει ένα 6. Είμαι αυστηρή. Οκ, καλό. Πάμε τώρα σε δύο πράσινα πόκια που ελπίζω να μην είναι ακριβώς τα ίδια, απλά σε διαφορετική συσκευασία. Είχε δύο διαφορετικά πράσινα πόκι. Το ένα είναι αυτό που είναι λίγο πιο ανοιχτό πράσινο και το άλλο είναι αυτό που είναι λίγο πιο σκούρο πράσινο. Φαντάζομαι ότι το ένα είναι με πράσινο τσάι και το άλλο με μάτσα. Οπότε ναι, πάμε να δούμε τι είναι το καθένα, γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα από πίσω. Θα ανοίξω λοιπόν πρώτα αυτό. Έχει κλασική συσκευασία όπως και την προηγούμενη. Αυτό έχει σκουρόχρωμο μπισκοτάκι και σαν λευκό να είναι από πάνω. Για να δούμε. Wow. Οκ. Παίζει να είναι λευκή σοκολάτα. Εμένα αυτό μου βγάζει, λες και είναι γάλα, λευκή σοκολάτα. Κάτι τέτοιο. Oh my god, είναι τέλειο. Μ' αρέσει. Μπορώ να πω ότι είναι εισάξιο με το πρώτο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα πάρει ένα 10. Αυτό και το πρώτο ήταν τα καλύτερα. Για να δούμε το άλλο. Το άλλο έχει μια κοπελίτσα απ' έξω. Είναι διαφορετική συσκευασία. Μοιάζει πιο πολύ με την κόκκινη. Για να δούμε τι θα δούμε. Πράσινο, δώσε πράσινο στο λαό. Γενικότερα μου αρέσει το πράσινο. Είναι σίγουρα ξεκάθαρα διαφορετικό. Αυτό έχει λευκό μπισκοτάκι και είναι κατά πράσινο απ' έξω. Σίγουρα είναι πράσινο τσάι ή μάτσα. Θα δούμε. Είναι πράσινο τσάι. Μου θυμίζει λίγο τις KitKat με το πράσινο τσάι. Δεν ξέρω αν θυμάστε που έχουμε δοκιμάσει σε πάρα πολλά βίντεο. Εντάξει, δεν είναι κακό. Είναι καλό, είναι οκ. Τρώγεται. Θα πάρει ένα 7. Και το τελευταίο και πιο διαφορετικό είναι αυτό εδώ, το οποίο ήταν και το τελευταίο. Πιστεύω ότι αν πάτε στο κατάστημα δεν θα το βρείτε. Φαντάζομαι ότι είναι με μάγκο, αυτό μου βγάζει και είναι διαφορετικό σχήμα από εκεί. Είναι τα πιο κοντά και πιο χοντρά. Έχει και πολλές συσκευασίες μέσα, 3. Και έχει λίγα μέσα το καθένα, μπορείτε να το δείτε. Λευκό μπισκοτάκι, πορτοκαλί απ' έξω, σίγουρα είναι μάγκο. Μυρίζει πάρα μα πάρα πολύ έντονα μάγκο. Για να δούμε τη γεύση του. Πάρα πολύ έντονο, υπερβολικά έντονο. Δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Αλλά θα το φάω μπέχαμένο. Είναι υπερβολικά έντονη η γεύση του μάγκο. Οπότε δεν το προτείνω, δεν μου άρεσε. Αυτό νομίζω θα πάρει τη χειρότερη βαθμολογία, θα πάρει ένα 5. Αυτό ήταν λοιπόν τα πόκι. Είμαι πάρα μα πάρα πολύ χαρούμενη. Απίστευτα χαρούμενη που έχουν έρθει τα πόκι στην Ελλάδα. Βασικά που τα ανακάλυψα, που τα βρήκα σε ένα ασιάτικο κατάστημα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είναι και κοντά στο μετρό. Οπότε θα μπορώ να πηγαίνω να τσιμπάω κανένα πακετάκι. Αν δοκιμάσετε κι εσείς, θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια πώς σας φαίνονται. Έχουμε κάνει και ένα βίντεο σχετικά με τα Mikado, που είναι τα πόκι που έχουν έρθει στην Ελλάδα αλλά με άλλη ονομασία. Θα σας έχω ένα βίντεο εδώ, να πάτε να το δείτε. Αυτά από μένα. Μην ξεχνάτε ότι τα λέμε κάθε Τετάρτη και Σάββατο. Φιλάκια πολλά. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, κάντε like, γιατί ξέχασα να τα πω αυτά. Mm-hmm. Τέλος πάντων, τα λέμε. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. I'm so sick of this.